σήμερα αποφασίσαμε να στολίσουμε το αυτοκίνητο. Δεν είσαστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά θα σας το δείξουμε. Έχουμε βγει έξω, ο κόσμος μας κοιτάει και εγώ είμαι με ένα κεράτο στα χέρια. Νομίζω θα φύγει το παράθυρο, το βλέπετε που κουνιέται. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way you'll hold me warm. The fire slowly dying, and my deal is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Hey you. Hey me. It is you, not me. Yo. Hey you. Hey me. It is you, not me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε πολύ καλά. Ω, τι ωραία που το λες αυτή μου. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ extreme βίντεο, το οποίο δεν ξέρω αν θα το αποκαλύψουμε ακόμα. Είναι βασικά κάτι πολύ μοναδικό που σκέφτηκε ο Αλέξης. Ξέρεις τι, μπορεί να έχουν φάει και ένα ψηλό spoiler από τον τίτλο, αλλά δεν πειράζει, εμείς και πάλι θα το κρατήσουμε μυστικό. Πάνε πάρτε εσύ αυτό που θέλουμε να πάρουμε. Σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια, να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή γιατί θα κάνουμε και άλλα. Και επίσης και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Πιστεύετε με θα σας αρέσει. Και αν δεν έχω κερδίσει το subscribe μέχρι το τέλος του βίντεο. Money, money. Βρήκαμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ extreme. Ετοιμαζόμαστε τώρα να τα πάρουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε από το σπίτι. Να σας το δείξω, μωρέ. Θα σας δείξω. Χρειαζόμαστε ένα λάπτοπ για αρχή. Ωραία. Οπότε θα πάρουμε αυτό το λάπτοπ. Αυτό εδώ. Παρίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί βάζεις από τώρα τη μάσκα σου? Και εγώ θέλω. Και θα πάρουμε και κάτι το οποίο είναι ένα πρόσφατο δώρο που έκανα στον Αλέξη. Δεν θα δείξω παραπάνω πράγματα. Θα το πάρουμε και αυτό. Και επίσης να μας ακολουθήσετε. Τι είχε εδώ η κάμερα. Να μας ακολουθήσετε και στο Instagram αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Γιατί κάνουμε και εκεί πέρα έτσι καθημερινά stories. Δεν κάνω άλλο spoil, δεν κάνω άλλο spoil. Πάμε. Ανυπομονώ να περπατήσουμε εδώ. Να σας εξηγήσουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε έρθει σε αυτό το πανέμορφο μέρος όπως έχετε δει. Τα ακούς? Τι είναι αυτό, το νερό? Έχουμε έρθει στο πιο τέλειο μέρος που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί σήμερα αποφασίσαμε να στολίσουμε το αυτοκίνητο. Όπως είδες και από τον τίτλο. Το αυτοκίνητο. Είμαστε έτοιμοι να τους το πούμε βασικά. Ακριβώς τι θα γίνει και θα στολίσουμε. Νομίζω δεν είναι ακόμα έτοιμοι να το ακούσουν, γιατί πρωτού. Πούμε ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα το κάνουμε. Θα πρέπει να πατήσουν το subscribe, να γίνουν μέλος αυτής της τεράστιας οικογένειας, της τρελής οικογένειας βασικά για την ακρίβεια. Όπως επίσης και το κουδουνάκι να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε τέτοια τρελά βίντεο. Mm-hmm. Κάντε και ένα follow στο Instagram, γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα διαδραματίζονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε, πηγαίνετε και από εκεί να δείτε. Και νομίζω story. Εγώ θα κατεβάσω μάσκα. Και εγώ γιατί είναι και με παγουρίδι. Και είμαστε πανέτοιμοι να στολίσουμε το δεύτερο σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας. Να ξεκινήσουμε να στολίζουμε. Αυτό εδώ πέρα ήταν το νερό που ακούγατε. Εδώ πέρα εκτρέφουν επέστροφες. Είχαμε έρθει και τις προάλλες πριν αρκετό καιρό και σας είχαμε πει και εκεί πέρα διάφορα πραγματάκια. Αλλά τώρα δεν ήρθαμε γι' αυτό εδώ. Ήρθαμε. Α, μην το δείχνεις. Μην κάνεις spoil. Ήρθαμε για να στολίσουμε το αυτοκινητάκι, μωρέ. Να το φέρουμε έτσι λίγο σε ένα φυσικό περιβάλλον. Γιατί η στολή έχει να κάνει με λίγο με τη φύση. Λοιπόν, και για να μην μακρυλογούμε, να σας δείξουμε και περί τίνος πρόκειται. Δεν είσαστε έτοιμοι γι' αυτό, αλλά θα σας το δείξουμε. Α, το είδα. Για κάνεις spoil. Λίγο. Το βασικό στόλισμα θα είναι αυτό εδώ πέρα. Oh my god. Όσοι έχετε δει και αυτό το βιντεάκι, νομίζω θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ήταν να το πάρεις βασικά για τα Χριστούγεννα. Και το πήρε νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το πέρα το είχαμε βάλει στο μάτι εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω, στα τζάμπο. Από πέρσι, πρόπερσι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ περίεργοι να δούμε πώς λειτουργεί και πώς θα φαίνεται το αυτοκίνητό μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να το στολίσουμε. Να το κάνουμε ρούντολ. Λοιπόν, ξεχάσαμε ψαλίδι να φέρουμε. Τώρα. Να δοκιμάσουμε τα χέρια. Να σε δω και να. Το έκανε. Το έκανε. Με το πήγα ένα δάχτυλο. Αυτά το φοράνε τα δάχτυλά μέσα. Κάτσε μου φύγουνε τώρα και πέσουνε σε κάνα. Έλα φέρε. Λάσπη. Και έχουμε άλλα θέματα μετά και τριξίματα. Αστεία, άμα τα κόψουμε έτσι. Βλακία έκανα τώρα μόλις. Λέτε να κυκλοφορήσουμε αυτό φεύγοντας από εδώ. Νομίζω θα είναι top. Κάτσε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Έχει κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, σωστά. Έχουμε βγει έξω, ο κόσμος μας κοιτάει και εγώ είμαι με ένα κεράτο στα χέρια. Και έλεγα τι λείπει από τη ζωή μου, τι λείπει από τη ζωή μου. Πώς το τράβηξες όλο αυτό? Ορίστε, πάρε αυτό που είναι έτοιμο. Ο κόσμος μου κοιτάει, Αλέξη. Μου ταιριάζει.
Για να σε δω. Ναι, λίγο μεγάλο βέβαια. Σαν χέρι από χιονάνθρωπο είναι. Καλή ιδέα. Αν θες να φτιάξεις ένα χιονάνθρωπο. Έρε, δεν θα χιονίσει, θα χιονίσει. Πού θα πάει. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω λίγο τις οδηγίες. Οι οδηγίες λένε ότι ανοίγεις το παράθυρο και τα βάζεις ανάμεσα στο παράθυρο. True story, παιδιά. Είναι πολύ εύκολη η τοποθέτηση. Τουλάχιστον ότι για τα δύο κέρατα τώρα μπροστά δεν ξέρω τι άλλο που θα μπει. Έχει υποδοχή που μπαίνει. Έτσι. Για να σε δω. Πώς το έβαλες. Ανάποδα, προς τα έξω πάει το κέρατο. Λογικά. Ναι, έτσι. Νομίζω θα φύγει το παράθυρο. Το βλέπετε που κουνιέται. Oh my god! Ρατσώνει το παράθυρο. Για να δω και από την άλλη μεριά. Να μην τους το δείξουμε ακόμα. Όχι, όχι. Θα είναι τελειωτικό και μετά. Είναι το ίδιο ύψος. Νομίζω ναι. Ξεχνάμε τη μύτη. Παιδιά, δεν ξέρω τι ακούτε τώρα με το θόρυβο που υπάρχει εδώ πέρα. Έχουμε και μία ωραία μυτούλα εδώ πέρα. Ο κόσμος έφυγε. Του λέει αυτή είναι παλαβή, ας φύγω καλύτερα από εδώ. Παιδιά, είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει αυτή τη στιγμή. Πάντα σε αμάξι. Αλλά είμαστε. Αυτό το βάζεις όλο. Ε, ναι. Νομίζω αυτός μας. Ξέρω εγώ, θα έρθει τώρα ο κύριος από εκεί πέρα και θα μας πει από πού το πήρατε αυτό. Ενδιαφέρομαι. Αυτό εδώ πέρα το βάζεις έτσι. Oh my god, είσαι σαν ένα κλόουν με τεράστια μύτη. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Είστε έτοιμοι να το δείτε όλο. Όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Περίμενε, περίμενε. Να τελειώσουμε. Τελειωτικό πρέπει να το κάνουμε. Τώρα το επόμενο νομίζω δεν το έχετε δει πουθενά ξανά. Να το πούμε τι σκέφτηκαμε να βάλουμε πάνω στο αμάξι. Δεν ξέρω αν αντέχουν όμως. Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Γιατί εδώ θα δείτε τα πιο τρελά πράγματα. Πατήστε το κουμπάκι εγγραφή. Το έχουμε βάλει μπροστά. Ωραία. Έχουμε. Oh my god, το κοιτάνε όλοι, παιδιά. Οι ξένοι το έχουν δει πρώτοι από εσάς. Και νομίζω είναι έτοιμο να το δούμε. Όχι ακόμα, περίμενε. Έχω κάτι τελευταίο. Εγώ όλο λέω ότι θα το δούμε, θα το δούμε, θα σας κάνω cinematic. Και ποτέ δεν γίνεται αυτό το cinematic. Πάντα κάτι προκύπτει. Oh my god, Αλέξη. Filter channel for more amazing playlists. Ένα. Δύο. Τρία. Άσε ανοιχτό, αν είσαι ανοιχτό, σε παρακαλώ το vibe λίγο. Άσε, άσε. Θέλω απλά να έχω αυτά τα λαμπάκια εδώ πέρα δίπλα μου. Δείτε εδώ! Νομίζω είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Κάθε φορά αυτό λέω για το βίντεο μας. Τώρα όμως δεν θα μείνουμε σε αυτό το σημείο εδώ. Βασικά σε λίγο ανοιχτώνει. Oh my god! Πάνε οι καθαριστήρες μου. Είπαμε λοιπόν να καθίσουμε να δούμε μία ταινία. Έχουμε φέρει και αυτό το ηχείο. Αφού τελειώσαμε όλη την μπαταρία από το κινητό μας, προσπαθώντας να κάνουμε πλάκα και βίντεο κλίση με τους δικούς μας και να τους δείξουμε τι έχουμε φτιάξει, θα δούμε την ταινία με το Scrooge. Ξέρεις τι σκεφτήκαμε. Τι. Ότι έχουμε 1% μπαταρία και υποθέτω θα παίρνουμε ίντερνετ από το κινητό. Έχω κατεβάσει ταινία. Έχω κατεβασμένη, μην αγχώνεσαι. Έχουμε το λάπτοπ και θα δούμε σήμερα το Christmas Carol, που στην ουσία είναι ο Scrooge. Ο τσιγκούνι. Ο Αλέξης πήρε μία κουβερτούλα. Μισό να μετακινήσω και το κάθισμα πίσω για να είμαι άνετα. Εγώ πήγα έτσι. Εσύ το ξάπλωσες. Λίγο. Αχ, όχι, εγώ ήρθα πιο πίσω και ήταν πολύ πιο άνετα. Οπότε, πού θα βάλουμε το λάπτοπ? Εκεί που είναι η κάμερα. Έχουμε πάρει αυτή την κουβερτούλα όπως σας είπαμε και επίσης πήραμε και αυτά εδώ πέρα από τα Lidl, τα καινούρια. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει βασικά εμείς. Είναι Paprika Baked Snacks. Είναι κάτι σαν τα Lay's στο φούρνο. Oh my snack, god, δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Πρέπει να κατεβάσει λίγο την οθόνη. Πάει να το βάλει μπροστά στο παμπρίκι. Έχει καταγραφεί όλους τους καθρέφτες και τα γυαλιά σήμερα. Δεν μπορούμε να δούμε ταινία έτσι. Παλιά πώς το κάναμε. Το βάζαμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Α, ναι, σωστά. Για αρχή να βρούμε λίγο την ταινία. Oh my god, θα πέσει. Δεν είναι τόσο φαίλος, φαίνεται. Μπορεί να το κρατήσουμε, θα δούμε στα πόδια μας. Έτσι θα το κρατάω εγώ, δεν πειράζει. Οπότε πήραμε αυτά τα πατατάκια που είναι bake. Υποτίθεται είναι η υγιεινή έκδοση των πατατακιών. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε έτσι πατατάκια με ταινία και βλέπουμε παιδιά κάθε μέρα ταινία το βράδυ. Προσπαθούμε να κανονίσουμε έτσι τις δουλειές μας, έτσι ώστε να βλέπουμε μία χριστουγεννιάτικη ταινία κάθε βράδυ. Και έχουμε δει μέχρι στιγμής τώρα το Scrooge, έχουμε δει αυτό με το Princess Switch, πολύ ωραίο, και το 1 και το 2. Πέρσι είχαμε δει το 1, φέτος είδαμε και το 1 ξανά. Και το έχουμε δει αρκετές χριστουγεννιάτικες, ναι. Γενικότερα, επειδή τώρα είναι και καραντίνα και μέσα στην καραντίνα επιβάλλεται τώρα να βλέπεις σειρές, ταινίες και το ένα και το άλλο, προσπαθούμε να βλέπουμε
πέρα από τις δουλειές που έχουμε, γιατί οι δουλειές μας εμάς είναι ότι συνεχίζονται. Προσπαθούμε να βλέπουμε μια ταινία το βραδάκι και μέσα στη μέρα, περνώντας τη δημιουργικά, ρε παιδί μου, είτε κάνοντας αίτηση, είτε γενικότερα κάνουμε δουλειές μέσα στο σπίτι. Πάμε και καμιά βόλτα να περπατήσουμε για να μην είμαστε 24 ώρες μέσα στο σπίτι κλεισμένοι, ναι. Και να είμαστε από τη μία οθόνη στην άλλη. Προσπαθούμε λίγο να σπάσουμε τη μονοτονία. Γι' αυτό σήμερα αποφασίσαμε να βγούμε και έξω και να κάνουμε όλο αυτό, να στολίσουμε το χώρο μας. Το δεύτερο σπίτι, να δούμε την ταινία. Και να δούμε την ταινία μέσα στα πανέμορφα αυτά, έτσι, δέντρα. Να περιμένουμε έτσι μαζί να ανοιχτώσει. Να δούμε τον Σκρούτζ. Γράψτε μας ποια είναι η δική σας αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία από κάτω στα σχόλια για να τη δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, έχουμε πάρει παραμάζωμα όλες τις ταινίες, οπότε χρειαζόμαστε λίγο φωδιασμό. Καινούριες ταινίες, ρε παιδί μου, προτάσεις. Σίγουρα θα αναρωτιόσαστε πολύ πώς το καλό ανάψαμε τα φωτάκια στο αμάξι. Αν υπάρχει. Τρόμαξα! Είδα αυτό το πράγμα και νόμιζα ότι είναι κάτι. Έτοιμη να φύγει από το αμάξι, ξέρω εγώ, έξω. Αν υπάρχει τέλος πάντων φωτάκια που να έχουν υποδοχή αναπτήρα, να το πω για αμάξι ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, στα Τζάμπο υπάρχουν και με μπαταρίες. Αυτά δεν είναι με μπαταρίες, αυτά είναι κανονικά φωτάκια. Με μπρίζα απλά έχουμε μία ολόκληρη υποδοχή. Σκεφτήκαμε βασικά, επειδή αυτή είναι και η δουλειά μας, ότι χρειαζόμαστε για ταξίδια κυρίως κάτι όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το μαραφέτη. Που άμα το δεις από μακριά δεν καταλαβαίνεις χριστό τι είναι. Είναι ένα ορθογόνιο πράγμα. Αλλά έχει δύο θύρες για USB, έχει τρεις θύρες για να βάζεις κανονικές μπρίζες. Μένει ότι μπορείς να φορτίσεις λάπτοπ. Δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορείς να βάζεις και ηλεκτρική σκούπα εδώ μέσα. Μπορείς να συνδέσεις και τηλεόραση. Θα έρθουμε το PlayStation εδώ, Man Cave. Η πιο έξυπνη εφεύρεση ever αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δηλαδή έχει να φορτίσει κινητό, έχει λάπτοπ, έχει τα πάντα. Έχω συνδέσει το ηχείο και ακούστε. Οπότε θα καθίσουμε να δούμε την ταινία. 5 minutes later. Λίγο νυχτώνει και έχουμε φορέσει, εγώ φοράω μία μπλούζα, μία ζακέτα και την κουβέρτα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την ταινία. Έχουμε δει περίπου 16 λεπτά μέχρι στιγμής. Πότε λέμε ρίζουν αυτά. Και λογικά θα τα πούμε όταν βραδιάσεις στο σπίτι, που θα είμαστε και πιο ήρεμα. Και θα μπορούμε να συζητήσουμε, να σας πούμε την όλη εμπειρία μέσα στο χειμώνα. Γιατί αυτό το έχουμε ξανακάνει. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το είχαμε τραβήξει σε βίντεο. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές, αλλά ήταν πάντα καλοκαίρι. Θα δούμε πόσο κρύο θα φάμε. Σταματήσαμε την ταινία γιατί είναι ακόμα μέρα και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Οπότε, let's do this. Εδώ μεταξύ όλοι μας κοιτάνε, ξέρω εγώ. Απλά κοιτάνε το αυτοκίνητο. Κάνε τίποτα άλλο, κρυμμένοι. Και μόλις μας είδα και ένα έτσι. Hi. Hello. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, παιδιά, έχει νυχτώσει για τα καλά. Χάθηκαμε στο δάσος. Τελείωσε η ταινία, παιδιά, έχει τόσο νόημα η συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή, πρώτη φορά την είδα έτσι από την αρχή ως το τέλος όλη. Νομίζω ότι την είχα δει λίγο στην τηλεόραση. Και για παιδικό είναι αρκετά τρομακτικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ την είχα ξαναδεί στο παρελθόν, βασικά, αλλά ήταν πάρα πολύ καιρό πριν. Και τώρα μόνο συνειδητοποίησα, τουλάχιστον μας το είπε η Ελένη που την είχε δει την ταινία, ότι είναι το πρόσωπο του πρωταγωνιστή, είναι του Jim Carrey. Όπως επίσης και μερικών φαντασμάτων, το 2 νομίζω από τα 3. Και ήταν λίγο, what? Όλα τα φαντάσματα. Το τρίτο, το... δεν είχε πρόσωπο. Hello, babe. Ναι, νιστάζω. Γενικότερα είναι αρκετά weird και πάρα πολύ ωραία η συγκεκριμένη ταινία. Να τη δείτε, την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Και ναι. Ό,τι πρέπει για Χριστούγεννα. Πέρα από αυτό όμως, το διακόσαμε για λίγο την ταινία να κάνουμε τη βόλτα. Είχε αρκετά φάση όταν μας κοιτούσαν οι ανθρώποι. Ήταν κάποιοι που οδηγούσαν και ήταν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα μια χτυπητή αντίδραση να γελάσει κάποιος ή κάτι τέτοιο. Αλλά είδα πολλές αντιδράσεις που ήταν. Ελπίζω να φαίνονται και στην κάμερα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να ήταν κάτι διαφορετικό. Εμείς τώρα θα καθίσουμε κλασικά και θα τελειώσουμε το edit και θα ανεβάσουμε το βίντεο για να μπορείτε να το δείτε στα vlog μας. Οπότε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια. Εδώ. Το κουδουνάκι εννοείται για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα βιντεάκι. Όπως επίσης και ένα follow στο Instagram, γιατί επιβάλλεται. Περνάμε πάρα πολύ καλά και εκεί πέρα. Ανεβάζουμε story γενικότερα, post και τέτοια πράγματα. Ξέρετε πώς είναι το Instagram. Και εννοείται ότι ξεχνάμε και το πισίτο μας για σήμερα. Όπου θα πέσει εδώ πέρα. Φιλάκια πολλά. Και αν θέλετε τα δικά σας φιλάκια, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο και θα πάρετε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν φυσικά είσαστε συνδρομητές. Και ένα tip που θέλω, μια βοήθεια από εσάς, θέλω να μας πείτε γιατί ματώνουν τα χέρια μας. Και εμένα και του Αλέξη, αν είναι το κάτι νερό, τυχαίο. Πλαινόμαστε συχνά. Μπορεί. Τέλος πάντων, οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!